Και πάμε για την επόμενή μας συνταγή για σήμερα. Θα φτιάξουμε σπαγκέτι αλλά βόγγολε. Μία κλασική συνταγή που τη γνωρίζουν όλοι στην Ιταλία. Είναι ουσιαστικά ζυμαρικά με κυδόνια. Πάρα πολύ εύκολη για να τη φτιάξετε, πάρα πολύ γρήγορη και πάρα πολύ ωραία για να σερβίρετε στη μελλοντική σας κοπέλα. Το πιάστε το επωνόμενο. Μπράβο. Πάμε να δούμε την κάρτα με τα υλικά μας. Για τα λιγκουίνι αλλά βόγγολε θα χρειαστούμε 500 γραμμάρια λιγκουίνι, 2 με 3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 2 με 3 κλωναράκια σέλερι, 1 πράσο, 1 καρότο, πιπέρι, 2 κουταλιές της σούπας εστραγγών, 150 γραμμάρια κρασί λευκό, 500 γραμμάρια κυδόνια, 330 γραμμάρια κρέμα γάλακτος 35%, 1 κουταλιά της σούπας κοφτή νοστιμιά μάτζι και αλάτι. Για το σερβίρισμα, πιπέρι και ρίγανη. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτα απ' όλα πρέπει να εξηγήσω λίγο το πώς πρέπει να διαχειριστούμε τα κυδόνια μας. Οπότε έχω στο ψυγείο κυδόνια. Εδώ και εδώ. Αυτό είναι κάτω, θα το δείξω σε λίγο. Και ουσιαστικά θέλω να δείτε ακριβώς πώς είναι τα κυδόνια. Τα κυδόνια είναι αυτά. Τα έχετε δει όλοι, σωστά? Μπράβο. Σε όποιο ψαράδικο και αν πάτε θα βρείτε κυδόνια. Είναι από τα πιο νόστιμα θαλασσινά που υπάρχουν, από τα πιο ιδιαίτερα και ουσιαστικά σε αυτή τη συνταγή τα σπάνε γιατί δίνουν όλη τους τη γεύση μέσα στο φαγητό μας. Τώρα, αυτό που πρέπει να κάνουμε με τα κυδόνια είναι να καταλάβουμε πως έχουν χώμα μέσα, γιατί ζουν στην άμμο, οπότε ουσιαστικά άμα πάμε να τα μαγειρέψουμε κατευθείαν, όλη αυτή η άμμος θα πάει τελικά μέσα στο φαγητό μας και είναι κάτι που δεν θέλουμε. Το πιάσες, Μίτσο? Ναι. Ωραία, τέλεια. Αλλά τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να βγάλουμε το χώμα που έχουν μέσα. Ο πιο απλός τρόπος που μπορούμε να κάνουμε είναι αυτός που θα σας δείξω τώρα. Θα πάρουμε, θα βάλουμε νεράκι, εδώ. Θα κλείσουμε μία πετσέτα, εδώ. Και θα βάλουμε στο ψυγείο για ένα βράδυ μέχρι που να βγάλουν όλο το χώμα έξω. Ουσιαστικά τώρα τι νομίζουν τα κυδόνια? Νομίζουν ότι βρίσκονται μέσα στη θάλασσα. Νομίζουν ότι βρίσκονται κάτω από την άμμο, οπότε όση άμμο έχουν κρατήσει μέσα, αυτό που θα κάνουν είναι να τη βγάλουν έξω. Και για του λόγου το αληθές, κοιτάξτε εδώ, θα βγάλω τα κυδόνια μου από εδώ και θέλω να δείτε πόσο βρώμικο είναι το νερό μέσα. Το βλέπετε? Το πιασες? Μάλιστα. Άρα τι κάναμε? Με αυτόν τον τρόπο φροντίσαμε να βγάλουμε όλη την άμμο που έχουν μέσα στα κυδόνια. Πρέπει να τα αφήσουμε σκεπασμένα, να μην βλέπουν καθόλου φως για να μπορέσουν να βγάλουν την άμμο. Τώρα, με το που κάνουμε αυτή τη διαδικασία, πρέπει να αφαιρέσουμε λίγη ακόμα άμμο που έχουν πού? Γύρω-γύρω. Επειδή βρίσκονται μέσα στην άμμο και επειδή είναι έτσι η μορφολογία από τα κυδόνια, κρατάνε άμμο γύρω-γύρω στο κέλυφος που έχουν. Οπότε τι θα κάνουμε? Θα πάρουμε ένα σφουγγαράκι ή ακόμα και πολύ καλά με τα χέρια και θα ξεπλύνουμε κάτω από τη βρύση, εδώ. Ξεπλύναμε καλά, οπότε βγάλαμε την άμμο που έχει και μέσα το κυδόνι και έξω το κυδόνι. Το πιάσαμε? Ναι. Δύσκολο ή εύκολο? Είναι εύκολο και αυτό που πρέπει να προσέξουμε είναι ότι είναι πολύ ιδιαίτερος μεζές και το μόνο που δεν θέλουμε είναι να κάνει κρούτσου κρούτσου στο τέλος του φαγητό μας επειδή αφήσαμε άμμο μέσα στο φαγητό. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Από τη στιγμή που ξεκινήσουμε σε 10 με 15 λεπτά η μακαρονάδα θα είναι έτοιμη, οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε. Λοιπόν, έχω τα λιγκουίνι μου, μπορείτε να βάλετε και σπαγκέτι, μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε και έχω το νεράκι μου που βράζει εδώ, γυρνάω. Τα ρίχνω μέσα, όλαλα, τέλεια. Ανάβω εδώ πέρα τη φωτιά μου, έπλασε ένα τηγανάκι και θα ρίξω λίγο αλάτι μέσα, το νερό. Και θα αφήσω το αλάτι δίπλα γιατί θα το χρειαστώ. Τέλεια. Λοιπόν, ανακατεύω τα λιγκουίνι μου και να σας πω ότι μπορείτε να κάνετε σπαγκέτι λαβόγγολα και χωρίς καθόλου λαχανικά. Απλά μόνο με τα κυδόνια, είναι τόσο ιδιαίτερα, τόσο γευστικά. Αλλά εμείς θα βάλουμε και λίγα λαχανικά. Άμα δεν σας πειράζει. Σας πειράζει ή όχι? Δεν μας πειράζει. Να πούμε ότι δεν μας πειράζει γιατί όντως θα γίνει πιο γευστική η συνταγή μας. Τώρα, έχω τα κυδόνια μου δίπλα, δεν τα χρειάζομαι ακόμα. Θα τα αφήσω στην άκρη και έχω λίγα λαχανικά. Έχω σέλερι. Θα τα κόψω μικρά-μικρά κομματάκια εδώ. Μικρές-μικρές φετούλες. Εδώ. Τέλεια, την αγαπώ αυτή τη συνταγή, αλήθεια σας λέω. Εντάξει, τα κυδόνια είναι και φανταστικό συνοδευτικό για οποιοδήποτε ψάρι. Σε περίπτωση που ψάχνετε μια γαρνιτούρα, όντως τα κυδόνια μπορεί να είναι η γαρνιτούρα για ένα ψάρι. Οπότε είναι συγκλονιστική συνταγή, κρατήστε την. Θέλω λίγο πράσο εδώ. Θα πάρω αυτό το κομμάτι, μου φτάνει. Δεν το παρακάνω.
Θέλω λαχανικά, δεν θέλω να βάλω πάρα πολλά λαχανικά, γιατί μετά θα σκεπάσουν όλα τα υπόλοιπα που θα βάλουμε μέσα. Εδώ. Άρα έχω σέλερι, πράσο, μπορούμε να βάλουμε και κρεμμύδι εφόσον έχουμε. Και θέλω και λίγο καρότο. Θα κόψω εδώ πέρα λίγο καρότο. Μικρές φετούλες. Στη συνέχεια μπαστούνάκια. Και εδώ. Οπότε θα κόψω και εδώ πέρα μικρά κυβάκια. Ένα έτσι πιο λεπτεπίλεπτο σχήμα. Θέλω να τα κάνω μπρινουάζ, να μην φαίνονται πολύ χοντροκομμένα. Κάνουμε μια ιδιαίτερη μακαρονάδα, μια μακαρονάδα σε εισαγωγικά κουρμέ, που θέλουμε να εντυπωσιάσουμε οποιονδήποτε θα καλέσουμε στο τραπέζι. Οπότε φροντίστε να κόψετε τα λαχανικά σας όμορφα. Πόση ώρα μου πήρε, φίλε Βελέση, ε? Πόσο? Και πέντε βρε, δύο λεπτά μου πήρε. Θα ρίξω λαδάκι μέσα στο τηγάνι και έτσι όπως είναι θα προσθέσω τα λαχανικά μου. Σέλερι, πράσο και καρότο. Εδώ. Όλα εδώ. Προσθέτω πιπέρι. Εδώ. Και ανακατεύω τα λαχανικά μου. Εδώ. Oh. Να βάλω λίγο ακόμα λαδάκι γιατί μου αρέσει. Λίγο ακόμα. Εδώ. Τέλεια. Λοιπόν, έχω το εστραγκόν, όπου θα προσθέσω τώρα, χρειαζόμαστε ξερό εστραγκόν, εδώ, και θέλω και την κρέμα γάλακτος πάλι από ψυγείο. Τέλεια. Αφήνω την κρέμα γάλακτος στην άκρη. Σοτάρω τα λαχανικά. Και μόλις έτσι πάρουν ωραίο χρώμα τα λαχανικά, ήρθε η ώρα να προσθέσουμε τι, τα κυδόνια. Τώρα όμως, πολύ σημαντικό, με το που ρίξουμε τα κυδόνια μέσα, τι δεν πρέπει να κάνουμε. Δεν πρέπει να ανακατεύουμε, φίλε Διονύση, γιατί άμα ανακατεύουμε τι γίνεται. Σπάει το κέλυφος από τα κυδόνια και ουσιαστικά τσάμπα το καθαρίσαμε. Θα δημιουργήσει μέσα μικρά χωματάκια. Και είναι κάτι που δεν θέλουμε γιατί θα κάνει κρούτσο στο στόμα. Οπότε, ρίχνω τα κυδόνια, ρίχνω το κρασί. Δεν ανακατεύω και περιμένω 2 λεπτάκια μέχρι που να ανοίξουν τα κυδόνια. Ουσιαστικά αυτό που θέλω να πετύχω είναι να βγάλουν όλη τους την υπέροχη γεύση που έχουν μέσα, γιατί έχουν μέσα ζουμάκι, πάρα πολύ ωραίο. Ουσιαστικά είναι η θάλασσα που έχουν μέσα. Δεν παίρνει πολύ ώρα, σε 2 λεπτάκια θα έχουν ανοίξει. Τα λιγκουίνι μου είναι σχεδόν έτοιμα, δεν είναι έτοιμα ακόμα. Οπότε περιμένουμε να ανοίξουν τα κυδόνια. Τα σπαγκέτι αλα βόγγολε είναι ένα παραδοσιακό πιάτο από την Νάπολη που έχει μόνο 2 βασικά συστατικά, τα θαλασσινά και τα ζυμαρικά του, τα οποία πρέπει να μαγειρευτούν al dente. Οι ντομάτες δεν θεωρούνται μέρος της αρχικής εκδοχής και εφόσον συμπεριληφθούν, το πιάτο ονομάζεται σπαγκέτι αλα βόγγολε con la salsa di pomodoro. Και νομίζω ότι έχουν ανοίξει, Παναγία μου, κοιτάξτε εδώ. Φανταστικό. Τώρα, πρέπει να τα αφαιρέσουμε γρήγορα από τη φωτιά, γιατί δεν θέλουμε να τα παραψήσουμε. Οπότε, πολύ προσεκτικά πάλι, με απαλές κινήσεις, δεν τα χτυπάμε, γιατί όσο τα χτυπάμε, σπάει το κέλυφος και ουσιαστικά δημιουργούμε άμμο μέσα στη συνταγή μας και είναι κάτι που δεν θέλουμε. Τα βγάζουμε από τη φωτιά, εδώ. Δεν θα μείνουν για πολύ ώρα εδώ. Ίσα-ίσα θέλω. Καλά, δεν είναι φανταστικό. Σε περίπτωση που δεν ανοίξει κάποιο, το κάνετε. Το αφαιρείτε. Το πιο φανταστικό που έχουν κάνει αυτή τη στιγμή τα κυδόνια είναι η σάλτσα που έχουν ετοιμάσει. Σε αυτό το σημείο, αν πάρετε κουταλάκι και δοκιμάσετε, θα είναι τόσο γλυκό, σαν να τρώτε μέλι, που πραγματικά δεν θα το πιστεύετε κι εσείς οι ίδιοι. Δηλαδή, είναι για μένα η πιο γευστική σάλτσα που μπορείς να πάρεις από θαλασσινό. Δεν υπάρχει κάτι πιο γευστικό. Μέλι. Μέλι, πραγματικά, δεν μπορώ να σας το εξηγήσω. Λοιπόν, τώρα θα ρίξω την κρέμα γάλακτος μέσα. Όλαλα. Και μία κουταλιά κοφτή τη σούπα μάτζινο τιμιάνα. Σα πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ μάτζινο τιμιάνα σε συνδυασμό μπαχαρικών και αποξεραμένων λαχανικών που είναι το μυστικό τη γεύση για όλα τα πιάτα. Δεν χρειαζόμαστε πολύ. Χρειαζόμαστε μία κοφτή κουταλιά του γλυκού μάτζινο τιμιάνα εδώ. Τώρα βέβαια εγώ πήρα σούπα, αλλά το βλέπετε πώ θέλουμε. Τόσο. Εδώ. Πάει μέσα. Το ρίχνουμε. Και ουσιαστικά δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα άλλο στη συνταγή μας. Όλα είναι στον αυτόματο πιλότο. Τώρα, τα ζυμαρικά μου είναι έτοιμα, να τα σουρώσω. Εδώ.
Δεν είναι φανταστική συνταγή. Και εκτός ότι είναι φανταστική συνταγή, όντως είναι και πάρα πολύ θεαματική. Κοιτάξτε εδώ τι έχουμε κάνει. Θα φτιάξουμε μια ολόκληρη μακαρονάδα, πραγματικά με το τίποτα. Είχαμε όλα τα λαχανικά στο σπίτι, είχαμε λίγα ζυμαρικά και το μόνο που χρειάστηκε να πάμε να αγοράσουμε ήταν τα κηδόνια μας. Τα κηδόνια εγώ τα αγαπώ. Θεωρώ ότι είναι από τους πιο φανταστικούς μεζέδες και όντως όταν τα ψήσεις γίνονται κάτι μοναδικό. Τα μύδια είναι ωραία, αλλά τέτοια σάλτσα μοναδική σαν τα κηδόνια δεν κάνουν. Οπότε, κοιτάξτε εδώ, έτσι όπως είναι ζεστά τα ζυμαρικά. Άντε, γεια. Τρελαίνομαι. Εδώ, μέσα. Όλα. Και όπως βλέπετε, πάλι δεν έχω ρίξει τα κηδόνια μέσα. Γιατί? Να μην ζεσταθούν και παραψηθούν και χάσουν αυτή την υπέροχη γεύση που έχουν, που τώρα, άμα δοκιμάσετε, είναι πραγματικά σαν να τρως το πιο νόστιμο θαλασσινό που υπάρχει. Δεν υπάρχει γεύση τους. Είναι φανταστική. Εδώ. Πρέπει να λιώνει στο στόμα, Παναγία μου. Και πρέπει να είναι ευχάριστο στη γεύση. Αν είναι σκληρό και γίνει σαν τσίχλα, σημαίνει ότι το έχουμε παραβράσει. Λοιπόν, τώρα, ανακάτεμα εδώ. Όλαλα. Το απόλυτο φαγητό πραγματικά με το τίποτα. Κοιτάξτε μία αυτή τη σάλτσα. Θα ρίξω μπόλικο φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Να σας πω ότι το εστραγγόν είναι η δική μου εκδοχή. Αρέσει πάρα πολύ να βάζω εστραγγόν σε αυτή τη συνταγή. Το λατρεύω. Οπότε αφήσω λίγο ακόμα να ρίξω και από πάνω. Εδώ. Άντε γεια. Άντε γεια. Άντε γεια. Και άντε γεια. Τώρα θέλετε να βγάλω πιατέλα ή να βγάλω πιάτο? Πιατέλα. Πιατέλα θέλετε? Πιατέλα θα έχετε. Εδώ. Όλαλα. Κοιτάξτε εδώ την κρεμμόδη υφή που έχουν τα ζυμαρικά μου. Με ξύλες και ήταν ακριβώς πιατέλα, ε. Πείτε. Και μετά παίρνουμε και βάζουμε τα κηδόνια εδώ. Εδώ και εδώ. Δεν τα πολύ ανακατεύουμε, γιατί τι γίνεται, σπάνε. Και φυσικά όλη αυτή η υπέροχη σαλτσούλα από τα κηδόνια θα πάει από πάνω. Είναι μια πάρα πολύ έτσι light συνταγή. Λίγο φρέσκο πιπέρι. Εδώ. Και ό,τι μυρωδικά θέλετε να ρίξετε από πάνω μπορείτε να ρίξετε. Λίγο μενταλό, λίγο ρίγανη, θέλουμε λίγο πρασινάδα για να σπάσει έτσι το άσπρο του πιάτου. Μας αρέσει. Οπότε θα βάλω λίγα μυρωδικά εδώ και δοκιμάστε τη συνταγή όπως ακριβώς σας έδειξα. Είμαι μάστορα σε αυτό το πράγμα. Σας το λέω αλήθεια. Είμαι από τους καλύτερους μάστορες που υπάρχουν στα κηδόνια και πραγματικά, αν τα κάνετε ακριβώς όπως σας έδειξα, θα φάτε τα πιο νόστιμα κηδόνια που έχετε δοκιμάσει στη ζωή σας. Ο Χριστός και η Παναγία. Τσάπη για τέλα, δεν είναι υπέροχο? Είναι υπέροχο. Για τα λιγκουίνι αλα βόγκολε, σε μπολ με νερό βάζουμε τα κηδόνια. Καλύπτουμε με μία πετσέτα και βάζουμε στο ψυγείο για 6 με 10 ώρες. Μεταφέρουμε τα κηδόνια κάτω από τρεχούμενο νερό και τρίβουμε το κέλυφός τους με ένα σφουγγάρι. Σε κατσαρόλα με νερό που βράζει, βάζουμε αλάτι, τα λιγκουίνι και βράζουμε για 8 λεπτά. Τοποθετούμε ένα τηγάνι στη φωτιά με ελαιόλαδο και ρίχνουμε ψιλοκομμένα τα στίκ από το σέλερι, το πράσο και το καρότο. Βάζουμε πιπέρι, το εστραγγόν και ανακατεύουμε. Αφαιρούμε τα κηδόνια από το νερό και τα βάζουμε στα λαχανικά. Προσθέτουμε το κρασί, καλύπτουμε με το καπάκι και αφήνουμε λίγα λεπτά μέχρι να ανοίξουν τα κηδόνια. Αφαιρούμε τα κηδόνια και τα μεταφέρουμε σε ένα μπολ. Στο τηγάνι με τα υπόλοιπα υλικά βάζουμε την κρέμα γάλακτος, την οστιμιά και βράζουμε μέχρι να δέσει η σάλτσα. Σουρώνουμε τα λιγκουίνι και τα βάζουμε στο τηγάνι. Σερβίρουμε τα λιγκουίνι με τα κηδόνια, πιπέρι και ρίγανη. Και πάμε για τη δοκιμή. Καλά, αυτή η συνταγή δεν μπορώ να την περιγράψω. Αλήθεια σας λέω, είναι φανταστικό αυτό που γίνεται στη σάλτσα. Είναι μια καινούργια γεύση. Σε περίπτωση που δεν το έχετε δοκιμάσει, δεν μπορώ να σας το περιγράψω. Γιατί όντως είναι κάτι μοναδικό. Τα κηδόνια τα αγοράζουμε όχι για τη σάρκα, για το ζουμάκι που έχουμε μέσα, φίλε Διονύση. Εντάξει. Κυριολεκτικά, μπορώ να βουτήξω το κεφάλι μου μέσα και να τα φάω όλα. Αλήθεια σας λέω. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που συμβαίνει εδώ πέρα. Δεν μπορώ να το περιγράψω. Άμα δεν το δοκιμάσετε και άμα δεν κάνετε ακριβώς τη διαδικασία που σας έδειξα,
χάνετε, γιατί είναι μια γεύση που πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσετε στη ζωή σας. Μοναδικό. Αλλιώς.